Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ απόψε. Σε μια εβδομάδα περίπου θα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε στους πολίτες, στους συμπολίτες μας ένα σύνολο συναυλιών, τις Ιεραρινές Συμφωνίες που διοργανώνονται από την ΚΕΠΑ με την μέρημνα του Οδείου, του Δημοτικού Οδείου της ΚΕΠΑ, στο οποίο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο κύριος Ρίστης. Η παροχή υψηλού επίπεδου μουσικής αγωγής αποτελεί μέλημα και χρόνια επιδίωξη των εκπαιδευτικών της μουσικής και κατ' επέκταση των οδείων και των πολιτιστικών φορέων που εκπροσωπούν. Η μουσική ως τέχνη και ως επιστήμη είναι ένα μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού και ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής. Ως μια μορφή τέχνης, αποτελεί έναν τρόπο ανθρώπινης έκφρασης, ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού και της ιστορίας των λαών. Όπως μέσα από κάθε εμπειρία με τις τέχνες, έτσι και μέσα από τη μουσική εμπειρία, το άτομο συσχετίζεται με το έργο τέχνης σε άμεση αλληλεπίδραση, η οποία δημιουργεί μια βαθιά ικανοποιητική αίσθηση ευχαρίστησης, ένα ισχυρό συνέστημα αυτοεκτίμησης. Η ψυχαγωγία είναι μια ακόμη σημαντική διάσταση της μουσικής. Η αγωγή της ψυχής, μέσα από την τέχνη γενικότερα και τη μουσική ειδικότερα, είναι ένας ρόλος τεράστιας σημασίας. Η μουσική εμπειρία είναι πηγή χαράς και μοναδικής απόλαυσης που μπορεί να χρωματίσει την άχρωμη καθημερινότητα και να δώσει δημιουργικές διεξόδους στην εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου. Η παροχή τέτοιων δημιουργικών διεξόδων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εποχή μας που η απομόνωση μπροστά στο τηλεοπτικό γυαλί και η καταφυγή στην εικονική πραγματικότητα που προβάλλει από την οθόνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών τίνει να μετατρέψει τον ελεύθερο χρόνο μας σε χαμένο χρόνο και την ψυχαγωγία σε χειραγώγηση συνειδήσεων. Εκτός όμως από τη διάσταση της ψυχαγωγίας, η μουσική έχει και μια ισχυρή επικοινωνιακή δύναμη. Όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει σε μουσικά σύνολα σίγουρα έχουν βιώσει αυτή την επικοινωνιακή διάσταση της μουσικής. Όλες οι προαναφερθήσεις λειτουργίες είναι σημαντικές για το μεμονωμένο άτομο και για το άτομο ως μέλος μιας ομάδας. Ο εκπαιδευτικός της μουσικής με την δική του υπόσταση του παιδαγωγού και του καλλιτέχνη μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της τέχνης για να παρέχει ένα καταφύγιο γαλήνης σε μια εποχή ηλικιωδών ρυθμών, να προωθήσει το συνεργατικό πνεύμα και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε μια εποχή πρωτόγνωρης απομόνωσης και υστερικού ανταγωνισμού, να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ελευθερία της έκφρασης σε μια εποχή που μας θέλει παθητικούς, άβουλους, αδρανείς και να αποδείξει την ομορφιά της τέχνης σε μια εποχή αισθητικής ασχήμιας και πνευματικού ξεπεσμού. Μετά από διακοπή 2 ετών, συνεχίζουμε με μεγάλη χαρά το θεσμό των Ιεραρινών Συμφωνιών. Το Δημοτικό Οδείο και κατ' επέκταση η ΚΕΠΑ είναι σε θέση, μέσα φυσικά σε ένα όχι και τόσο καλό ψυχολογικά αλλά και υγειονομικά κλίμα, με όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν γύρω μας. Τολμά να προχωρήσει στην παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων που τόσο μας έχουν λείψει, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι και η βασική αποστολή των οδείων. Η ΚΕΠΑ στηρίζει φυσικά όλα τα είδη μουσικής, παρέχει σοβαρή εκπαίδευση με ιδιαίτερα άξιες και άξιους καθηγήτριες και καθηγητές. Και ενημερωτικά ξεκινάει μια νέα προοπτική με την ένταξη στη μουσική σχολή και των παραδοσιακών οργάνων για να αποκτήσουν όλα τα είδη τη θέση που τους αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν πολύ σοβαρά και με μεγάλη κατανόηση την προσπάθεια της ΚΕΠΑ που γίνεται το τελευταίο καιρό, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που για κάποιους λόγους που για μένα είναι ευτελείς δεν συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Ρίστα για να μας πει λεπτομέρειες για τις Ιεραρινές Συμφωνίες. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα. Η ιδέα για τις Ιεραρινές Συμφωνίες ξεκίνησε το 2018 και ανταποκρίνεται ακριβώς στα σχήματα μουσικής δωματίου
Να σας εξηγήσω λίγο μουσικά και ιστορικά τον όρο μουσικής δωματίου. Είναι στα ιταλικά Music and the Camera, όπου αναφέρεται σε μικρά σχήματα τα οποία δρούσαν σε μικρούς χώρους. Αυτό γινόταν για να υπάρξει οικονομία χώρου και να μην έχουμε τα πολλά όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. Έτσι, περιλάμβανε δύο βιολιά, τσέλο, ίσως και πιάνο, κοντραμπάσο και αργότερα ίσως και κιθάρα. Τώρα, για να έρθουμε στο σήμερα, η ιδέα αυτή ξεκίνησε στο να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδωσης για τους μαθητές μας, ώστε να ανταποκριθούν στο κάλεσμα να εκπαιδευτούν τόσο πολιτιστικά όσο και καλλιτεχνικά. Οι Ερνές Συμφωνίες ξεκίνησαν το 2018 και το 2019. Δυστυχώς η πανδημία μας σταμάτησε για 2 χρόνια και είναι μεγάλη χαρά που ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Ήθελα να πω ότι, να συμπληρώσω με αυτά που είπε ο κύριος Ρίος, ότι η τροφή του καλλιτέχνη και η δράση του είναι πάνω στη σκηνή. Αυτό είναι ανάλογο και για τον ακροατή. Δηλαδή, ο ακροατής παίρνει από τον καλλιτέχνη που είναι στη σκηνή και ο καλλιτέχνης παίρνει συναισθήματα και καλλιτεχνικές αναζητήσεις από τον ακροατή. Άρα λοιπόν δεν αντικαθιστά, επειδή περάσαμε πάρα πολλά με την πανδημία και μουσικές μέσα από το ίντερνετ και διδασκαλία μέσα από το ίντερνετ, δεν μπορεί να αντικαταστήσει η σκηνή και η καλλιτεχνική δράση ζωντανή το οποιοδήποτε ιντερνετικό μάθημα. Τώρα, ειδικότερα, η συνευλία μας για φέτος είναι 3. Το Σάββατο 26 Τρίτου θα φιλοξενήσουμε ένα κουαρτέτο από Αθήνα, η Quattro Syllabus Ensemble. Είναι καλλιτέχνες γνωσμένης αξίας, μισή ήταν στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, του Χατζηδάκη. Είναι η Σταυρούλα Ημέντη στο βιολί, ο Αλέξανδρος ο Χαλάψης στο βιολί, ο Στέφανος ο Μίλας στη βιόλα και ο Βαγγέλης ο Νίνας στο βιολοντσέλο. Τα έργα που θα παρουσιάσουν είναι και κλασικά και ρομαντικά, αλλά πέρα από αυτό έχουμε και έργα μοντέρνα, τζαζ διασκευές, κινηματογραφικής μουσικής κλπ. Την Κυριακή 27 Τρίτου θα είναι ένα τρίο από Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσουν έργα από την κλασική μουσική μέχρι την τζαζ εποχή. Και το project τους ονομάζεται From Classic to Jazz. Γνωσμένες αξίες και η μουσική από Θεσσαλονίκη, η Άννα Ικταρτσέγκο στο πιάνο, η Τατιάνη Μασμανίδου στο σαξόφωνο και η Όλγα Ικατσενίδου στο τραγούδι. Και θα κλείσουμε τη Δευτέρα 28 Τρίτου με το δικό μας ντουέτο καθηγητές από το Δημοτικό Οδείο Βέρεια στην Πόπη Φιρτινίδου και τον Γιάννη τον Βλάχο στο βιολί με το τίτλο Συναισθήματα, σε έργα Μπετόβεν, Ραβέλ, Γκέρσουιν αλλά και μουσικές από τον κινηματογράφο. Είναι ένα κάλεσμα τόσο στα παιδιά του Δημοτικού Οδείου να παρακολουθήσουν τις 3 αυτές τις συναυλίες, αλλά και σε όλους τους σπουδαστές και μαθητές φυσικά της πόλης, αλλά και στο φιλόμουσο κοινό της Βέρειας, καθώς τέτοιες συναυλίες με τον όρο μουσικής δωματίου δεν υπάρχει σε κανένα χώρο στην Ελλάδα, γιατί έχω επαφές και με άλλα οδεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και μου λένε ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό από το 2018 που το ξεκινήσαμε. Αυτά.